Καλημερίζω τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συλλόγων Ηρακλείου, τον κύριο Μύρο Χιλετζάκη. Καλημέρα σας. Πώς είστε, κύριε Χιλετζάκη? Καλημέρα, κυρία Δουλτζαράκη. Σε εσάς και στους ακροατές σας. Τώρα, τις τελευταίες ημέρες διαβάζω συνεχώς δημοσιεύματα με ρεπορτάζ και από τον Χριστόφορο Παπαδάκη στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, στο site neakrite.gr, αναφορικά με το τι πληροφορίες υπάρχουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφορικά με το τι γίνεται με την πλατφόρμα του ΟΣΔΕ, με το τι γίνεται με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων. Είχατε και μία σύσκεψη στην ΕΑΣΥ, τα στελέχη της Ένωσης, με τους προέδρους των αγροτικών συνεταιρισμών του νομού που είναι και μέλη της Ένωσης. Είχατε και μία επικοινωνία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω, φαντάζομαι έχει καθυστερήσει, δεν ξέρω τι γίνεται. Μας τα δίνετε τα στοιχεία, κύριε Χιλετζάκη, να ξέρουμε τα δεδομένα? Ναι, κύριε Δουλγεράκη, το σύστημα των αγροτικών επιδοτήσεων έπρεπε να έχει ανοίξει τώρα και κάποιους μήνες. Φέτος όμως είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για όλους τους Έλληνες παραγωγούς. Είναι η χρονιά που ξεκινάει η νέα προγραμματική περίοδο, η χρονιά που οι προηγούμενες προγραμματικές περιόδους δεν έχουν καμία σχέση με τη συγκεκριμένη. Η προγραμματική περίοδο, η φετινή. Αν έχετε την κύριε Χιλετζάκη, κάντε μου μια χάρη, δώστε μου μια βοήθεια να βρούμε ένα τρόπο για να σας ακούμε καθαρά, γιατί είτε διακοπές ναι, γίνονται τώρα, έτσι, αν μπορείτε λίγο να μας βοηθήσετε παραπάνω. Ναι. Ναι. Λοιπόν, λέτε λοιπόν ότι το 2023 είναι η χρονιά της εφαρμογής της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής και εδώ αλλάζουν όλα, γιατί αναρωτιόμαστε τι συμβαίνει. Ναι, αλλάζουν όλα, κυρία Τρουτσεράκη. Αρχίζει και μπαίνει στη ζωή μας κάποια οικολογικά θύματα, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, οι φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις, και όλα αυτά μπαίνουν στη ζωή μας λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η Ευρώπη πλήττεται από την κλιμακτική αλλαγή. Οι γείτονες μας οι Ισπανοί έχουν 36 μήνες να δουν βροχή σε κάποιες περιοχές, γιατί τις προάλλες έκανε και ένα απρόοπτο χιόνι πάνω ως τη σκόνη, στον Πάσπαρο που λέμε εμείς. Τέλος πάντων, η νέα ΚΑΠ, με λίγα λόγια, δίνει πολύ μεγάλη βάση σε φιλοπεριβαλλοντικά μέτρα. Ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 11 φιλοπεριβαλλοντικά μέτρα, 11 οικολογικά σχήματα που μπορεί να τα υιοθετήσει ο κάθε παραγωγός για να μπορεί να πάρει το περιβόητο πρασίνισμα που έπαιρνε και μέχρι τώρα. Το πρασίνισμα, όσοι είναι βιοκαλλιεργητές, το παίρνουν αυτόματα, και όσοι κάνουν κάποιες δράσεις φιλοπεριβαλλοντικές θα το πάρουν και αυτοί. Αυτά όμως, το να τα λέμε είναι εύκολα, το να τα εφαρμόσουμε έχουν πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Δυστυχώς στην εφαρμογή έχει μεγάλο πρόβλημα και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει τη διαδικασία τη σωστή, τη επιλογή πάνω στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εγχειριδίου που λέγεται οικολογικό σχήμα. Τι κάνουμε τώρα? Άνοιξε καταρχήν. Το πρώτο και το βασικό ήταν ότι κάθε χρόνο, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέσα από τη δικιά σας εκπομπή, ότι η καταληκτική ημερομηνία ήταν 15 Μαΐου. Από 15 Μαΐου και μετά, αν δεν πάρουμε παράταση, έχουμε 1% ποινή για κάθε μέρα που περνάει. Αν δεν έχει πάρει δηλαδή προγενέστερο πρωτόκολλο. Η παράταση της 15 Μαΐου πήγε 21 Αυγούστου. Επομένως, μέχρι και τις 21 Αυγούστου δεν έχουν κανένα πρόβλημα οι παραγωγοί να κάνουν ενεργοποίηση δικαιωμάτων. Κανένα μα κανένα πρόβλημα. Και αυτή η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων θα πρέπει να γίνει με ασφάλεια, θα πρέπει να γίνει με σωστό τρόπο. Γιατί η ενεργοποίηση του 23 θα τους ακολουθάει και μέχρι το 2027. Γιατί είναι η χρονιά ποδαρικού. Την περασμένη εβδομάδα άνοιξε το σύστημα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για να παράγεται ο εξαψήφιος κωδικός, που αυτός ο κωδικός ήταν ο κωδικός που κάθε χρόνο ξεκλειδώναμε τις αγροτικές επιδοτήσεις, δηλαδή τις στήλες, για να μπορούμε να κάνουμε ενεργοποίηση στους παραγωγούς. Σωστά. Ο κωδικός αυτός παράγεται τώρα και μία εβδομάδα, απλώς δεν είχε ανοίξει το υπόβαθρο της σελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για να παίρνουμε το πρωτόκολλο. Πώς γινόταν τα προηγούμενα χρόνια? Τα προηγούμενα χρόνια πήγαινες με τους κωδικούς σου, τάξινες, είτε μόνος σου,
είτε στου λογιστή σου, είτε και στην ένωση. Παράγαμε τον εξαψήφιο κωδικό, τον παίρναμε, τον βάναμε στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου, κατεβάζαμε την αίτηση της κυρίας Δουλτζεράκη, έπαιρνε πρωτόκολλο τη μέρα που κατέβηκε η αίτηση, δηλαδή 25 Μαΐου πήρε το πρωτόκολλο και ήταν η αίτηση ανοιχτή για ένα δίμηνο με τρίμηνο, παρέμενε ανοιχτή, mm-hmm. έτσι ώστε να μπορεί να κάνει κάποιες μεταβολές μέχρι να σταθήσουμε την οριστικοποίηση. Μέχρι και τώρα που μιλάμε, δεν έχει ανοίξει το πληροφοριακό σύστημα για να ξεκινήσουμε να καταχωρούμε τους εξαψήφιους και να μπορέσουμε να κάνουμε μια ασφαλής ενεργοποίηση. Εννοώ ασφαλής να πάρουμε δηλαδή το πρωτόκολλο και να μην έχουμε θέματα. Έχουμε πληροφορία. Το πάνε από μέρα σε μέρα, δηλαδή το χθες, το σήμερα, το αύριο, έτσι παίζεται σε καθημερινή βάση. Μπράβο, έχουμε πληροφορίες, οι τελευταίες χθεσινοβράδινες πληροφορίες είναι ότι σήμερα μέχρι το μεσημέρι θα ανοίξει το σύστημα, που δεν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε με το άνοιγμα του συστήματος, και θα ξεκινήσει να καταχωρούμε τους εξαψήφιους κωδικούς. Μάλιστα. Η παραγωγή δεν χρειάζονται να βιάζονται. Κάποιοι παραγωγοί που θέλουν την κάρτα αγρότη να βιαστούν, τους καταλαβαίνω, θέλουν να πάρουν την κάρτα αγρότη γιατί είναι ένα εργαλείο καλλιεργητικό, το δέχομαι. Ήδη οι τράπεζες μας δώσανε το πράσινο φως εχθές. Δεν χρειάζεται να λέμε και ονόματα τραπεζών, τώρα μην κάνουμε και διαφήμιση. Μας δώσανε το πράσινο φως, ό,τι παραγωγοί θέλουν μπορούμε να τους τυπώσουμε με την περισσινή δήλωση ΟΣΔΕ και να πάνε να κάνουν προεξόδηση το 80% της βασικής ενίσχυσης, του συνόλου, το τονίζω, της βασικής ενίσχυσης. Και να φέρω και ένα παράδειγμα, ποια είναι η βασική ενίσχυση. Αν ένας παραγωγός παίρνει 5.000 ευρώ επινότηση, η βασική ενίσχυση ανερχόταν περίπου στα 2.500 ευρώ και μπορεί να πάρει από τα 2.500 ευρώ το 80% που ανέρχεται περίπου στα 2.000 ευρώ. Mm. Δηλαδή ένας παραγωγός που έπαιρνε ενίσχυση 5.000 μπορεί να πάει να κάνει τα χαρτιά του στο τραπεζικό ίδρυμα που συνεργάζεται και να πάρει περίπου το 80%. Της βασικής, δηλαδή 2.000 από τα 5. Τα υπόλοιπα πάνε σε δεύτερη καταβολή? Τα υπόλοιπα θα πάνε στην κανονική πληρωμή που θα γίνει προκαταβολή τον Οκτώβριο και η εγκαθάριση τον Δεκέμβριο. Τα υπόλοιπα χρήματα. Μιλάμε για την κάρτα αγρότη. Είναι ένα καθαρά εργαλείο των τραπεζών που έχει οθετηθεί τα τελευταία χρόνια και κάποιοι παραγωγοί του προτιμούν. Ένα μεγάλο σαν... Τώρα λέτε εσείς το εξής. Η πλατφόρμα ανοίγει, δεν ανοίγει. Μπορεί να είναι και σήμερα και μέχρι το μεσημέρι για να ξεκινήσει κανονικά αυτή η διαδικασία. Αλλά εγώ σταματάω σε αυτό το οποίο είπατε πριν από λίγο, κύριε Χιλετζάκη, γιατί κάτι μάλλον θέλατε να πείτε με αυτό, ότι θα πρέπει η φετινή ενεργοποίηση να είναι πολύ προσεκτική από τον κάθε παραγωγό. Φαντάζομαι αναφέρεστε σε αγρότες και εκτινοτρόφους, γιατί και οι δύο μαζί κάνουν τις δηλώσεις, ή όχι μόνο αγρότες? Όχι, και οι δύο μαζί. Και οι δύο μαζί. Ωραία. Αλλά λέτε, πρέπει να είναι πολύ προσεκτική και να είναι ελεγμένα όλα τα στοιχεία, διότι και με βάση τις αλλαγές, αυτή η φετινή ενεργοποίηση με ό,τι στοιχεία υπάρχουν θα τους ακολουθεί μέχρι και το 2027. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν υπάρξουν αλλαγές σε ό,τι έχει να κάνει με τα παρουσιακά στοιχεία ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορούν να αλλάξουν μέσα από τις πλατφόρμες, έτσι δεν είναι? Όχι, ναι, ακριβώς. Τα περιουσιακά στοιχεία, αν πουλάμε ή αγοράζουμε ή κληρονομάμε, όλες αυτές οι αλλαγές γίνονται, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι προς το παρόν το ίδιο καθεστώς που προϋπήρχε. Εγώ λέω ότι οι καλλιεργητικές δράσεις που πρέπει να επιλέγει ο κάθε παραγωγός για τα οικολογικά σχήματα, που θα πω και μέσα από την εκπομπή σας ότι υπήρχε μια δέσμευση από τον πρώην Υπουργό, γιατί σήμερα θα βγει ο κύριος Σταφτάρης. Έχει φύγει δηλαδή ο κύριος Γιωργάντας. Υπήρχε μια δέσμευση από τον Υπουργό αλλά και από τους γενικούς γραμματείς του Υπουργείου ότι εφόσον καθυστερήσαμε στο κομμάτι που λέγεται νέα ΚΑΠ και εφόσον δεν είμαστε σωστά προετοιμασμένοι, θα δοθεί μια ασυλία
για 2 χρόνια, 2024, σε κάποιους παραγωγούς που δεν θα προλάβουν να εφαρμόσουν τα οικολογικά σχήματα. Και το θέμα δεν είναι μόνο των παραγωγών, το θέμα είναι ότι δεν προλάβει το ίδιο το Υπουργείο να εφαρμόσει τα οικολογικά σχήματα, ο ίδιος μηχανισμός. Και τα αυτοί το ξέρουν, γι' αυτό δίδεται και παράταση, για να μην χαθεί ούτε ένα σέντ από τη χώρα μας, για να μην επιστραφούν λεφτά πίσω, γιατί αν τα λεφτά επιστραφούν, κυρία Δουλγεράκη, όχι μόνο θα τα χάσουμε, θα φάει και ποινή η χώρα μας, και αυτά δεν τα θέλει κανείς μας. Όποιος και να είναι στην ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όποιος και να είναι υπουργός, είτε υπηρετικός είναι, είτε εκλεγμένος. Σε ό,τι έχει να κάνει με το πρασίνισμα και αυτά τα οποία αναφέρεται πριν και τα 11 μέτρα φιλοπεριβαλλοντικής καταβολή, ακριβώς. Αυτά το φέτος τι σημαίνει, δηλαδή από τώρα που γίνεται η ενεργοποίηση, ότι ξεκινάμε με χωρίς να υπάρχει πρασίνισμα, αυτό λέτε? Φέτος πρασίνισμα δεν υπάρχει. Το πρασίνισμα αντικαταστείται με κάποιες άλλες δράσεις. Το πρασίνισμα μπορούν να το πάρουν μόνο, δηλαδή, οι παραγωγοί που έχουν βιολογικά. Δηλαδή, όταν είναι βιοκαλλιεργητές, πιστοποιημένοι βιοκαλλιεργητές, αυτοί μπορούν να πάρουν το πρασίνισμα και να μην κάνουν φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις. Οι παραγωγοί που δεν είναι βιοκαλλιεργητές, για να πάρουν τα χρήματα του πρασίνισματος, θα πρέπει να κάνουν κάποιες φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις. Επειδή, όμως, ξαναλέω, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν είναι προετοιμασμένο, το ίδιο το Υπουργείο, να δεχτεί όλο αυτό το βάρος, δηλαδή το πληροφοριακό βάρος, δηλαδή να δηλώσει ο καθένας τις δράσεις περιβαλλοντικές θα κάνει, αν εγώ κάνω παράδειγμα χλωρή, λίπαση δηλαδή, ανάμεσα στις ελιές μου βάλω ψυχανθή και αυτά τα εμπλουτίσω στο χώμα, αν βάλω παγίδες και δεν θέλω να ραντίζεται το λιωφτό μου, διάφορες φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις. Δεν είναι ακόμα έτοιμο το ίδιο το Υπουργείο, γι' αυτό υπάρχει διαβεβαίωση, που η διαβεβαίωση λέει ότι 23-24 θα πληρώσουμε τη βασική ενίσχυση. Αν δεν απορροφηθούν τα χρήματα από τα οικολογικά σχήματα, από τις οικολογικές δράσεις, από τα φιλοπεριβαλλοντικά, τότε θα τα ξαναεπιστρέψουμε στους παραγωγούς με βασική ενίσχυση. Δηλαδή θα δουν πίστοση στους τραπεζικούς λογαριασμούς, πάλι μια λέξη να γράφει βασική ενίσχυση. Ενώ πρώτα βλέπαμε τη λέξη βασική ενίσχυση και μετά βλέπαμε τη λέξη πρασίνισμα. Η λέξη πρασίνισμα φεύγει από τη ζωή μας. Δεν χρειάζεται να αγχώνεται κανείς παραγωγός. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου δηλώνει παρόν. Στελέχοι μας έχουν κάνει το Αθήνα Ηράκλειο κυριολεκτικά σε μόνιμη βάση. Έχουμε χιλιάδες τηλεδιασκέψεις, χιλιάδες επαφές με το Υπουργείο, με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο που παρακολουθεί, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών που παρακολουθεί την ΚΑΠ. Μιλάμε με τους καθηγητές, μιλάμε με τους συμβούλους, μιλάμε με όλο το λόμπι που επανδρώνει τη νέα προγραμματική περίοδο, για να μην χαθεί ούτε ένα σέντ από τη χώρα μας. Μάλιστα. Κρατάω όλες αυτές τις πληροφορίες και επίσης αυτοί που πρώτοι αναφέρατε, για να το θυμούνται και οι παραγωγοί, ότι η προθεσμία για την ενεργοποίηση είναι μέχρι και 21 Αυγούστου. Δεν σημαίνει ότι πας τελευταία στιγμή, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν χάνονται προθεσμίες, δεν χάνονται υπό αυτή την έννοια χρήματα. Μπορούμε από τους αδικαιούς. Μπορούμε να πάρουμε ένα πρωτόκολλο μέχρι 21 Αυγούστου. Και υπάρχει άλλη μια διαβεβαίωση που μας λένε ότι και μέχρι τον Οκτώβριο θα μας έχουν ανοιχτό το σύστημα, αν έχει πάρει πρωτόκολλο να κάνει κάποιες αλλαγές. Και αυτό οφείλεται, κυρία Δουλγεράκη, στη διαφορά της φετινής διαδικασίας που δεν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Ωραία, λοιπόν, ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Καλημέρα σας. Καλημέρα.